Γεια σα, ονομάζομαι Λάμπρο Βαρνάβα και στο πλαίσιο του μαθήματο παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία που διδάσκει ο κ. Μινέζα Σιγέννηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυση τη δεύτερη άσκηση των θεμάτων θεωρία τη Εξεταστική του Ιουνίου 2019. Στην εκφώνηση μα λέει. Σα εμφανίζεται το διάγραμμα εκτέλεση ενό παράλληλου αλγορίθμου σε τέσσερι επεξεργαστέ. Στα πεδία που υπάρχει σκιαγράφηση στη στήλα στα ΦΑΛΦΑ, εκτελούνται χρήσιμε αριθμητικέ πράξει στου αντίστοιχου επεξεργαστέ. Κατά τα διαστήματα ΤΑΦΕ γίνεται η επικοινωνία. Να υπολογίσετε αν μπορείτε με τα στοιχεία που σα δίνονται με κατάλληλη σύντομη δικαιολόγηση, θέτοντα άρισον με ΤΑΦΕ μπροστά ΦΑ, το χρόνο για την ακολουθιακή εκτέλεση, τον παράλληλο χρόνο την αξιοποίηση του συστήματος, την αποδοτικότητα του συστήματος, το χρόνο για την εκτέλεση σε διπλάσιο αριθμό επεξεργαστών, όπως και το χρόνο για την εκτέλεση σε δύο επεξεργαστές. Στο πρώτο ερώτημα, μας ζητάει να βρούμε το χρόνο για την ακολουθιακή εκτέλεση. Ο χρόνος για την ακολουθιακή εκτέλεση δίνεται από τον τύπο n επί όπου η μεταβλητή n δηλώνει της πράξης του ακολουθιακού αλγοριθμού, δηλαδή τα σκιαγραφημένα κουτάκια του διαγράμματος, τα οποία εάν τα μετρήσουμε είναι 16, οπότε το n είναι 16, άρα ο ακολουθιακός χρόνος είναι 16 επί τάφα Στο ερώτημα B μας ζητάει να βρούμε τον παράλληλο χρόνο. Για να βρούμε τον παράλληλο χρόνο θα πρέπει να προσμετρήσουμε τις δύο μονάδες χρόνου τα α και τα ε για κάθε επεξεργαστή. Δηλαδή, ο παράλληλος χρόνος θα ισούται με 1, 2, 3, 4, 5, 6τα συν 1, 2, 3 τα φέψιλον. Όμως, από την εκφώνηση Έχουμε ότι το r είναι ίσον με τα ε προς τάφ α, οπότε ο παράλληλος χρόνος θα ισούται με 6 συν 3r. Στο ερώτημα C, μας ζητάει να βρούμε την αξιοποίηση του συστήματος. Δηλαδή το ποσοστό του χρόνου, κατά το οποίο οι επεξεργαστές ασχολήθηκαν με ωφέλιμες πράξεις. Το σκιασμένο μέρος του διαγράμματος, μας δείχνει την ενασχόληση των επεξεργαστών με ωφέλιμες πράξεις. Θα είχαμε τέλεια αξιοποίηση εάν όλο το χρονικό διάστημα όλοι οι επεξεργαστές έκαναν μόνο χρήσιμες πράξεις, δηλαδή αν όλο το ορθογόνιο εμβαδού P επί τάφ, ήταν σκιασμένο. Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει, το ποσοστό για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ίσον με το εμβαδόν του σχιασμένου προς το εμβαδόν όλο του ορθογωνίου. Το εμβαδόν του σχιασμένου, όπως μετρήσαμε και στο ερώτημα A, είναι 16 τάφα α προς το εμβαδόν ολόκληρο του ορθογωνίου που είναι 6 τάφα συν 3 τάφα ε επί 4 που είναι οι διεργασίες σε κάθε επεξεργαστή. Οπότε κάνοντας πράξεις έχουμε ότι η αξιοποίηση ισούνται με 16 προς 24 συν 12 R. Στο ερώτημα D για να βρεθεί η αποδοτικότητα του συστήματος αρκεί να διαιρέσουμε τον χρόνο της ακολουθιακής εκτέλεσης με τον παράλληλο χρόνο επί τους επεξεργαστές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποδοτικότητα, δηλαδή η χρονοβελτίωση που μας δείχνει πόσες φορές πιο γρήγορος είναι ο παράλληλος αλγόριθμος από τον ακολουθιακό, δεν μπορεί να ξεπερνάει την τιμή των επεξεργαστών. Οπότε, έχουμε τον ακολουθιακό χρόνο τον οποίο έχουμε βρει στο πρώτο ερώτημα, 16 τάφα α, προς τον παράλληλο χρόνο που έχουμε βρει στο B ερώτημα, επί 4 επειδή 4 είναι οι επεξεργαστές. Οπότε τελικά η αποδοτικότητα ισούται με 16 τα αφάλφα προς 24 τα αφάλφα συν 12 R. Στο ερώτημα E μας ζητάει να βρούμε το χρόνο για την εκτέλεση σε διπλάσιο αριθμό επεξεργαστών και τον χρόνο για την εκτέλεση σε δύο επεξεργαστές όμως δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία από την εκφώνηση. Δηλαδή δεν μας δίνονται οι εξαρτήσεις του συστήματος, οπότε και δεν μπορούμε να υποθέσουμε το χρόνο. Άρα δικαιολογούμε γράφοντας ότι δεν υπάρχουν οι εξαρτήσεις και δεν μπορούμε να βρούμε τον χρόνο που μας ζητάει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.